Καλή σας ημέρα, κύριε Τερακογιώργο. Θα θέλαμε να μας πείτε για ποιο λόγο είσαστε συγκεντρωμένοι σήμερα και πάλι εδώ. Η ΠΕΝΕΝ δίνει μία μάχη που ξεκίνησε στις 3 Ιούνιου αντιπαλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μαζί και με το υπόλοιπο αγωνιστικό κίνημα της χώρας μας να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης με το οποίο επιχειρείται η συντριβή των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στην κατεύθυνση αυτή δώσαμε μια δύσκολη μάχη μόνοι μας στις 3 του Ιούνιου, τη συνεχίσαμε με άλλα σωματεία στις 10 του Ιούνιου με 24 ώρια απεργία, την κλιμακώνουμε σήμερα 16 του μήνα. Η απεργία μας πράγματι είναι τρίτη συνεχόμενη επαναλαμβανόμενη φορά που κηρύσσεται παράνομη από το πρωτοδικείο, γεγονός που αποδεικνύει ότι το δικαστικό σύστημα στην πολιτική αυτή αναμέτρηση που υπάρχει σε εξέλιξη τάσεται αναφανδόν υπέρ των ισχυρών, υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων. Εμείς σήμερα είχαμε και άλλη μια φορά να επιλέξουμε ανάμεσα στην υποταγή μας σαν συνδικαλιστικό κίνημα από τη μία και από την άλλη ή την αντίσταση που πρέπει να βάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε αυτό το νομοσχέδιο να μην πειράζει. Η επιλογή μας είναι καθαρή, είναι η δεύτερη. Αλλά από την άλλη θέλω να πω ότι σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η απεργία, η οποία είναι ότι οι εταιρείες ανέκουσαν πριν, έκαναν πίσω δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην κόβουν εισιτήρια από τη μία, να μην υπάρχει όπως βλέπετε ίχνος επιβάτης στο λιμάνι και ταυτόχρονα μην υπάρχουν και τα οχήματα. Φαινόμενα τα οποία ήταν σε μεγάλη έκταση στις 3 του Ιούνιου. Αυτό σηματοδοτεί ότι η απεργία είναι δεδομένη η επιτυχία της από τη μία και από την άλλη. Εμείς θεωρούμε ότι η απεργία αυτή συνιστά ένα ακόμα βήμα απάντηση στην κυβέρνηση ότι να μην φέρει και να μην ψηφίσει στη Βουλή σήμερα το αντεργατικό αυτό νομοσχέδιο που όπως είπα είναι στρατηγικής σημασίας για την κυβέρνηση και από την άλλη είναι το ίδιο εμβληματικό από πλευράς αντιμετώπισης για το συνδικαλιστικό κίνημα, διότι εν πάση περιπτώσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο την τελευταία δεκαετία των μνημονίων ιδιαίτερα έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να το ολοκληρώσει χτυπώντας τα εναπομείναντα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ.